κούκου το τσεκούρι έπεσε μέσα σε ένα ποτάμι. Το ρεύμα το παρέσυρε και εκείνος έκατσε στην όχθη και έκλαιγε γοερά. Ποδηρόταν. Ο Θεός Ερμής τον λυπήθηκε και φανερώθηκε κοντά του. Μόλις έμαθε γιατί έκλαιγε, βούτυξε αμέσως το νερό και του ανέβασε ένα χρυσό τσεκούρι και τον ρώτησε αν είναι το δικό του. Εκείνος απάντησε όχι. Και τότε ο Ερμής βούτυξε πάλι και του ανέβασε ένα ασημένιο και τον ρώτησε πάλι αν ήταν αυτό που έχασε. Εκείνος αρνήθηκε πάλι. Και τότε ο Ερμής του έφερε το δικό του και επειδή αναγνώρισε τη δικαιοσύνη του, του χάρισε και τα τρία. Έφυγε ο ξυλοκόπος, ξαναγύρισε κοντά στους συντρόφους του και τους διηγήθηκε την ιστορία του. Ένας από αυτούς ζήλεψε και σκέφτηκε να κάνει το ίδιο. Πήρε λοιπόν το τσεκούρι του, πήγε στο ίδιο ποτάμι, άρχισε να κόβει ξύλα, άφησε το τσεκούρι του να πέσει επίτηδες στο νερό, κάθισε και άρχισε να κλαίει. Εμφανίζεται ο Ερμής και τον ρωτάει τι του συνέβη. Εκείνος λέει πως έχασε το τσεκούρι του. Αμέσως ο Ερμής του ανεβάζει ένα χρυσό τσεκούρι και τον ρωτάει αν ήταν αυτό που έχασε. Και εκείνος, τυφλωμένος από τον πόθο του κέρδους, λέει ναι. Και ο Ερμής όχι μόνο το χρυσό τσεκούρι δεν του χάρισε, ούτε το δικό του του έδωσε πίσω. Λέει ο μύθος, όσο ο Θεός συμπαραστέκεται στον δίκαιο, άλλο τόσο εναντιώνεται στον άδικο.